Η Λάρκο από τι 3 Τρίτου, με νόμο του κράτου, μπήκε σε καθεστώ ειδική διαχείριση εν λειτουργία και με την πρωτοφανή και σκανδαλώδη διαιτητική απόφαση, η μερίδα του λέοντο τη περιουσία εταιρεία που είναι το εργοστάσιο αρπάχτηκε για λογαριασμό του δημοσίου. Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι ο βασικότερο σκοπό τη ειδική διαχείριση βάσει του νόμου που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση είναι να διασφαλιστεί ότι στην πόλη τη Λάρκο, η Λάρκο θα πουληθεί με το υψηλότερο δυνατό τίμημα προ το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου φυσικά. Μέσω τη ειδική διαχείριση, η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τη Λάρκο για πρώτη φορά στην ιστορία τη άμεσα από τον κρατικό προπολογισμό με 56 εκατομμύρια ευρώ. Έμεσα έχει εξοικονομήσει μέσα από τι μεγάλε και αντεργατικέ περικοπέ που πραγματοποιεί στου εργαζόμενου άλλα 20 εκατομμύρια. Από την πόλη Συνικελίου και υποπροϊόντων που υπήρχαν στο εργοστάσιο πριν την έλευση τη ειδική διαχείριση, 15 εκατομμύρια ευρώ έχει να λαμβάνει τουλάχιστον 22 εκατομμύρια ως επιστροφή για τους ρήπους που δεν κατανάλωσε ποτέ το διάστημα αυτό. Σε αυτά λοιπόν τα 100 πλάς εκατομμύρια ευρώ δεν υπολογίζονται και τα 140 εκατομμύρια και πλέον που έχει εισπράξει από την παραγωγή της αυτό το διάστημα. Από την ημέρα που διορίστηκε η ειδική διαχείριση, οι τιμές του νικελίου κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα κοντά στις 20.000 ε, συγγνώμη, δολάρια ανατόνο, γεγονό που σε φυσιολογικέ συνθήκε θα επέτρεπε να μιλάμε για κερδοφορία στην επιχείρηση. Αντί να περιμένει κανεί με τα χρήματα που έχουν δοθεί τόσο από το ίδιο το κρατικό προπολογισμό, όσο και από τα υπόλοιπα που αναφέραμε, ότι θα είχε συμμαζευτεί η λειτουργική κατάσταση του εργοστασίου των μεταλλίων, θα λειτουργούσαν όλε οι μονάδε και θα ερχόντουσαν δεκάδε εκατομμύρια ευρώ σε μηνιαία βάση στα ταμεία τη, συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Το 80% των εγκαταστάσεων και των μεταλλίων είναι σε μη λειτουργική κατάσταση Εγκαταλελειμμένα και διελειμμένα και απαξιωμένα. Το 20% που υπολειτουργεί είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ η παραγωγή μεταβία πιάνει το 15% των δυνατοτήτων τη επιχείρηση. Με συνειδητή λοιπόν κατεύθυνση τη κυβέρνηση, η ΛΑΡΚΟ απαξιώθηκε μέχρι τελική πτώσεω για να πέσει το αντίτιμο που θα δώσουν οι επενδυτέ στο 1 ευρώ, όπω λένε οι ίδιοι. Με συνειδητή κατεύθυνση τη κυβέρνηση, η ΛΑΡΚΟ απαξιώθηκε μέχρι τελική πτώσεω για να σταματήσει η λειτουργία τη, να απολυθούν οι εργαζόμενοι, για να μπορέσουν οι μελλοντικοί επενδυτέ να την κάνουν ό,τι θέλουν, με όσου θέλουν και με του όρου που θέλουν. Εξάλλου, η ίδια η κυβέρνηση, σε συναντήσει που είχαμε με υπουργού, αρχίζουν να λένε ότι θα υπάρχει κενό στην εργασία. Απλά σα ενημερώνουμε. Από το διαχρονικό απολογισμό βγαίνει το εξή συμπέρασμα. Όπω είχε πει και ο Μποδοσάκη, η χώρα μα τι να το κάνει το πετρελαίο, έχει κάτι πιο πολύτιμο, το νικέλιο. Από τότε βεβαίω, σήμερα, διαπιστώθηκε ότι τελικά δεν είχε μόνο το νικέλιο, έχει και το κοβάλτιο. Έχει και άλλα πολύτιμα μέταλλα. Έχει αποδεδειγμένα και την τεχνονοσία και όλε τι υποδομέ για να αξιοποιήσει όλα αυτά τα πολύτιμα μέταλλα. Συμπληρωματικά έχει λιγνίτε, έχει και πετρέλαιο, έχει και φυσικό αέριο.